Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Αγίου Θωμά, τον Κώστα τον Τζίνια. Κώστα μου, θα πω καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά με υγεία εύχομαι και να μην μας ξαναβρει τέτοιο κακό. Επίσης. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και το έχουμε απέναντί μας και το χαιρόμαστε σιγά σιγά, επιτέλους μετά από 11 χρόνια σχεδόν, αλλάζει ο τάπητας του γηπέδου και δεν θα έχουμε τα παρατραγούδα που είχαμε. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα τουλάχιστον το αργότερο θα είμαστε μέσα, να μπορούμε και εμείς να το χαρούμε, να το χαρούν τα παιδιά, να το χαρεί η συνοικία, οι ακαδημίες μας. Έτσι. Και να μπορέσουμε φέτος να έχουμε έδρα πάλι το γουδί και να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε τα παιχνίδια της ομάδας σε αυτό το γήπεδο. Είναι μεγάλο κίνητρο πλέον για τα παιδιά να γραφτούν και στον Άγιο Θωμά και στα άλλα σωματεία εδώ πέρα κοντά και να είναι κίνητρο αυτό εδώ πέρα το στολίδι που βλέπουμε, έτσι. Θεωρώ ότι και τα παιδιά το προηγούμενο ήταν πολύ τσιμέντο κάτω, δεν το ευχαριστιώτησαν, προτιμούσαν τα 5-5 να πάνε να παίξουν. Και πολλούς τραυματισμούς. Πολλούς τραυματισμούς και κακούς τραυματισμούς, ειδικά, ιδιαίτερα οι μεγάλοι. Αλλά πιστεύω φέτος ήταν ένα κίνητρο να έρθουν και παιδιά ακόμα περισσότερα, να γραφτούν στις ακαδημίες των ομάδων και να αναπτυχθεί και περισσότερο το ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Γιατί η πανδημία μας έφερε, θεωρώ, πολύ πίσω. Ο Άγιος Θωμάς τώρα ξεκινάει από Δευτέρα την προετοιμασία του, έτσι. Ξεκινάμε 23 του μηνός, καινούργια χρονιά, το ίδιο υλικό με το περσινό. Κάνα δύο παιδιά έτσι φύγανε από την ομάδα. Προσθήκες. Προσθήκες θα προσθέσουμε 2-3 παιδιά ακόμα. Κοιτάμε, είμαστε στο ψάξιμο. Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε κομπλέ και από υλικό και από όλα. Να υποθέσω ότι οι στόχοι του Αγίου Θωμά δεν θα αλλάξουν ποτέ, έτσι. Όχι, στόχος είναι και φέτος η άνοδος. Πιστεύουμε ότι να την πετύχουμε στο τέλος και να χαρούμε με το καινούργιο γήπεδο και την άνοδο της ομάδας. Θέλω να μου πεις γενικά σαν Άγιος Θωμάς στις δύο παύσεις που είχαμε στο ερασιτεχνικό, κατά πόσο κόστησε τόσο στο σωματείο αλλά και γενικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πώς το βιώσατε εσείς? Στο σωματείο στοίχησε πολύ. Έχουμε περίπου 1,5 χρόνο απραξίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά τα μικρά, τα οποία ήταν κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, στο κομπιούτερ, στο λάπτοπ, στο PlayStation. Και πραγματικά με το που ανοίξαμε φέτος έτσι, εγώ πίστευα ότι θα έχουμε αποχή τεράστια, μια και τα παιδιά 1,5 χρόνο είχαν μάθει. Ευτυχώς όμως, τρομερή πληρότητα. Και κάποιοι που είχαν σταματήσει να έρχονται προπονήσεις, μετά το πανδημία ξαναήρθανε. Νομίζω ότι ήταν το άνοιγμα αυτό τρομερό. Να μπουν τουλάχιστον τα παιδιά, να ξεσκάσουν, να ξεφύγουν. Πιστεύω να μην μας ξαναβρει. Αυτό πιστεύω και εγώ τώρα. Εντάξει, υπάρχουν και οι εμβολιασμοί. Πιστεύω ότι όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Γενικά υπάρχει κάποια οδηγία από την ομάδα στους παίχτες, στους προπονητές και σε όλο το επιτελείο με το θέμα του εμβολιασμού? Δεν μπορεί να υποχρεώσουμε κανέναν. Θέλουμε να είναι εμβολιασμένοι. Θα δούμε και το πρωτόκολλο των αγωνιστικών χώρων. Κάποια παιδιά με self-test, rabbit κτλ. Όσοι έχουμε εμβολιαστεί, παράγοντες και μη γονείς κτλ. Που μπορούν να μπουν οι προπονητές μέσα στο γήπεδο, να είμαστε όλοι εμβολιασμένοι και να είναι. Και αν μπορούν και τα παιδιά να πάνε να εμβολιαστούν, τουλάχιστον να ανασάνουμε, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Μην κολλήσει κανένας άνθρωπος. Γενικά είδα κίνηση σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει ο πόθος και το τέτοιο να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Ήθελα να πούμε και δύο πράγματα γενικά για τις ακαδημίες του Αγίου Θωμά. Πρώτα-πρώτα, η έναρξη εγγραφών πότε ξεκινάνε? Η έναρξη εγγραφών θα αρχίσουν 1η Σεπτεμβρίου. Θα μπορούν να έρθουν τα παιδάκια να παίξουν στα γήπεδα. 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάμε κανονικά τα πολύ μικρά στα 5x5 και ευχόμαστε μήπως και κατά τις 10 Σεπτεμβρίου είναι έτοιμο και το μεγάλο, οπότε να μπουν και οι πιο μεγάλα παιδιά, K14, K12, K16, K18. Πόσα παιδιά ρυθμίζει γενικά ο Άγιος Θωμάς? Έχουμε 160 παιδιά. Μεγάλο νούμερο, έτσι. Είναι μεγάλο το νούμερο, παλαιότερα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια περιοριζόμαστε εδώ στο χώρο. Είμαστε 4 ομάδες με ένα γήπεδο. Άμα βάλουμε και το γυναικείο 5 ομάδες με ένα γήπεδο, δεν μπορείς να κάνεις. Έχει γίνει το κομμάτι αυτό πλέον σφίγγει όλο και περισσότερο.
Δεν μπορούν, δεν υπάρχουν ώρες. Ούτε γήπεδα πιστεύω για να, να χαλαρώσει αυτή η συμφόρηση που υπάρχει γενικά με τις ομάδες. Το ζωγράφο είναι χορτάρι, δεν μπαίνει κανένα σωματείο μέσα. Να κάνουν μία-δύο προπονήσεις μεγάλες ιατρικές. Και αυτό είναι εβδομαδιαίος τώρα μιλάμε. Αυτό εδώ χρησιμοποιείται από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ. Και γι' αυτό δεν αντέχει και ο Τάπητας. Ναι. Πώς να αντέξει. Μπαίνουν όλα τα σωματεία μέσα, Σαββατοκύριακο, παιχνίδια, αγώνες κτλ. Δεν θα αντέξει πάλι. Αν μας βγάλει 10 χρόνια θα είμαστε ευτυχισμένοι. Το άλλο στη δεκαετία έδειξε τα... Πρέπει και του ζωγράφου να γίνει πλαστικό. Να ξελευθερωθεί λίγο αυτό, να υπάρχουν χώροι, να έρθουν παιδιά. Σου έρχονται παιδιά και δεν έχεις τμήματα να τα κάνεις. Δεν έχεις ώρες να τα κάνεις. Να σπάσεις ένα τμήμα που είναι 20 άτομα, ένα 10-10. Και πού θα τους κάνεις. Δεν υπάρχουν ώρες πλέον. Αυτό είναι γενικό πρόβλημα. Εδώ πέρα από ό,τι είχα μιλήσει και με τον... και με τον Αστέρα Ζωγράφου γενικά, ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους σας. Εμείς έχουμε γυναικεία ομάδα που είναι γάμα εθνική και βλέπεις η ομάδα δεν έχει μία ώρα στο μεγάλο γήπεδο. Μία ώρα. Γάμα εθνική που έχει προτεραιότητα από όλες τις ομάδες, τις άλλες, τα άλλα τμήματα και παρόλα αυτά δεν έχει μία ώρα να μπει μες στο γήπεδο να κάνει σε όλο. Πώς θα αναπτύξεις. Πότε ξεκίνησε το γυναικείο τμήμα. Ήταν μια παλιά ομάδα εδώ στην περιοχή μας. Και την έχουμε εδώ και ένα χρόνο. Έχει γίνει συγχώνευση με τον Άγιο Θωμά και έχει προσχωρήσει στον Άγιο Θωμά. Από πέρσι δυστυχώς δεν έγινε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής πέρσι. Θα συμμετείχαμε σαν Άγιος Θωμάς. Φέτος ευελπιστούμε ότι ναι, σαν Άγιος Θωμάς θα συμμετέχουμε κανονικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι η πρώτη ομάδα γενική εδώ πέρα στην περιοχή. Ναι, η πρώτη ομάδα γενική εδώ. Έχουν οι αμπελόκηποι κοντά, αλλά νομίζω δεν έχουν δεκάρι, έχουν στις άλλα μονοπεντάρι. Ναι. Έκανε και η Κεσαριανή, μου φαίνεται έχει κάνει και η Κεσαριανή, δεν ξέρω, ο Γουσού, δεν θυμάμαι ποιος. Κάποιος έχει κάνει ο Ηλίας ο Αλευρής, μια γυναικεία ομάδα, αλλά εδώ στην περιοχή είναι η πρώτη. Μάλιστα. Μια πληροφορία από την οποία να σου πω την αλήθεια δεν την ήξερα, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Άρα και γυναικείο ποδόσφαιρο, όποιος θέλει να ασχοληθεί. Ο σύλλογος είναι 4 χρόνια αυτός, πάμε στον 5ο φέτος. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε και καλύτερα. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ανέβουμε και κατηγορία και να πάμε ακόμα πιο καλά και σαν γυναίκες. Αυτό. Χώρο και στις γυναίκες, λοιπόν. Δεν έχεις ώρα. Δεν έχεις ώρα. Και δεν το καταλαβαίνουν ότι οι λύσεις είναι μπροστά μας. Πλαστικό του ζωγράφου. Δύο ομάδες αποχωρούν από εδώ και νέες ώρες εδώ και νέες ώρες επάνω. Να μπουν και άλλα παιδιά. Να το θέσω έτσι, γιατί νομίζουν ότι το κάνουμε για άλλους σκοπούς. Όχι. Να μπουν και άλλα παιδιά στο ποδόσφαιρο. Να το πιστέψουμε, να το προσπαθήσουμε. Να τους ελκύσουμε με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Η φάση είναι τώρα ότι περνώντας αυτό εδώ πέρα τώρα το καινούριο τον Τάπητα, είδαμε τον άλλον μέσα σε μια δεκαετία, διαλύθηκε και έπρεπε να έχει αλλαχτεί εδώ και χρόνια, έτσι, όχι μήνες να πούμε ότι το φτάσαμε οριακά. Συντήρηση δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα. Έλειωσε τον αλλάξαμε. Ναι. Έτσι. Θεωρώ ότι όλα αυτά τώρα δεν ξέρω τι πλέον διαγραφές. Νομίζω όμως ότι θα μπει και αρδρευτικό. Θέλει και νερό. Ας είναι πλαστικό. Ναι. Ο ήλιος το πλαστικό το λιώνει. Ναι. Το χειμώνο μας μαζεύονται μέσα στα πόδια το γαουτσούκ. Το καλοκαίρι το πράσινο που έχει λιώσει ο Τάπητας. Έχει γίνει μικρά κομματάκια και κολλάνε πάνω στα παπούτσια. Θέλει και αυτός. Μην πω δύο μέρες τώρα το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, σε ταχτά χρονικά διαστήματα, να γίνεται πότισμα. Λοιπόν, εδώ θα θέσω τώρα ένα ερώτημα, όπως είναι το γήπεδο το δικό σας, είναι και του Απόλλων Χαλατρίου. Είναι ανοιχτό, είναι ένα μεγάλο θέμα για σας τις ομάδες. Στο θέμα να προστατεύσετε πρώτα τους ανθρώπους που έρχονται να δουν τον αγώνα και δεύτερον να πούμε βέβαια είναι και το θέμα το οικονομικό των εισιτηρίων να μπορέσει να υπάρχει να πούμε κάποιος έλεγχος. Μετά από αυτό εδώ το στολίδι που βλέπουμε θα πάρει σειρά το να κλείσει. Ευελπιστούμε να κλείσει. Έχει τεθεί. Άμα μπορεί, έχει τεθεί. Έχει πει ο κύριος Γιανακόπουλος ότι θα γίνει μια κερκίδα εδώ μπροστά η οποία θα έχει δύο εισόδους από εδώ και από εκεί. Οπότε αυτοί οι καθόμενοι από εδώ δεν μπορούν να δουν παιχνίδι γιατί θα έχει ένα ύψος η κερκίδα. Οπότε λογικά θα μπαίνουν για το θέμα των εισιτηρίων να μπορείς να κόβεις 5 εισιτήρια. Δεν μπορεί να ελέγξει κανένα, μπορεί να κάτσει κάτω-κάτω στο σηματόπλευμα να βλέπει από εκεί από την τρύπα ή από την απέναντι μεριά. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ανοιχτό. Ναι. Δεν μπορείς να κουμαντάρεις τον κόσμο.
Έχουμε έξω από τα μεταγραφικά που είπαμε, περιμένουμε κάποιον άλλον παίχτη, είπαμε άλλον. Περιμένουμε άλλους δύο που θα ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή. Σε θέσεις. Στόπερ και οι δύο, αμυντικό χαφ, ο ένας. Στόπερ ο άλλος, στόπερ που θα παίξουν και οι δύο. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα να το ok και ευελπιστώ να είμαστε κομπλέ. Γενικά ο Άγιος Θωμάς ήταν μια ήρεμη δύναμη. Το οποίο πάντα επιδείκνει την καινούρια χρονιά ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα φέτος. Έχει ανέβει πιο ψηλά όπου έχει σχέση με πέρσι. Θεωρώ, ναι, λιγάκι παραπάνω έχει ανέβει. Αλλά αυτό που προσπαθούμε, χαμηλών τόνων, η ομάδα βασίζεται πολύ στα παιδιά τα δικά της. Έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες φέτος, γιατί κάναμε ένα σφάλμα μια χρονιά, κάναμε ομάδα 5x5, κάτι που θέλω να το πω και αυτό γιατί με τρώει χρόνια. Για να πάρουν τα παιδιά του εφηβικού το 10% που νομίζω στη σάλα το παίρνουν με 7 ομάδες όλη την Ελλάδα τιμωριοδότηση και το 11 την παίρνει αυτοί που μόνο που παίζουν μιχτές, δηλαδή σε 100.000 ποδοσφαιριστές να παίρνουν και από τους 1.000 να διαλέγουμε κάποιους να παίρνουν μοριοδότηση και από τους 100.000 είναι ελάχιστη, δηλαδή αυτό το πράγμα και κάναμε αυτό το σφάλμα. Πήγαμε τα παιδιά σε μια ομάδα 5x5, μήπως πάρουν τη μοριοδότηση, δεν τα καταφέραν, τερματίσαν από τους 7 στην όλη την Ελλάδα τέταρτη, δεν πήραν τη μοριοδότηση, αλλά αυτά τα παιδιά μεταπηδήσαν άλλα στο 5x5, άλλα σταματήσαν και έχουμε ένα κενό έτσι προς την παραγωγή παιδιών δικών μας για την πρώτη ομάδα. Αλλά έχουμε φουρνιές από πίσω που έρχονται, έχουμε κάνα 2 χρόνια έτσι που θα βασιστούμε στα πιο παλιά παιδιά και έρχονται μετά καινούργια τα οποία εμείς πάντα τα προωθούμε και πάντα τα προσέχουμε. Θα ήθελα να μου πεις 2 λόγια για τη φιλοσοφία γενικά του Άγιου Θωμά σαν ομάδα και ποιο είναι το ταβάνι που έχει θέσει. Η φιλοσοφία μας είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία και με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε τώρα στη διοίκηση προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Είναι καθαρά το ποδόσφαιρο. Δεν μας ενδιαφέρει αν η ομάδα θα πάει 3 κατηγορίες πάνω ή 3 κάτω. Θέμα είναι αυτό το ρημάδι, το ποδόσφαιρο, να μπορέσει να αναπτυχθεί, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα και αν μπορέσουμε να βγάλουμε και 100 παιδιά να πάνε μια κατηγορία παραπάνω και ο καθένας ό,τι αξίζει θα περπατήσει. Είναι καθαρά αυτό το πράγμα. Άρα η βάση είναι να αναδείξετε τα παιδιά των Ακαδημιών να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Έτσι. Ναι, αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε και σε 2-3 άλλα σωματεία πάλι το ίδιο σκεπτικό, οπότε να αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο από το ερασιτεχνικό. Που είναι η βάση γενικά και του επαγγελματικού ποδοσφαιρού, τεράστιο. Να, λίγο ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις ΠΑΕ, όλες οι ΠΑΕ έχουν όλες μαζί 100 ποδοσφαιριστές Έλληνες. Δεν γίνεται. Πρέπει ο Έλληνας, ο ποδοσφαιριστής, να πάρει κάποια στιγμή αξία. Να μπορεί να γίνεται μια καλή δουλειά από τις ακαδημίες. Να μπορεί να τον επιλέγουν οι μεγάλες ομάδες. Αυτό προσπαθούμε και αυτό θέλουμε. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να γίνει λίγο καλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κώστα, βλέπεις εξέλιξη, ξέρω τόσα χρόνια τώρα στο χώρο. Βλέπεις καμιά εξέλιξη του τότε με το σήμερα. Τόσο παιχτικά όσο και στο θέμα διαχείρισης. Παιχτικά, άμα μου ρωτάς προπονητικά και αυτά, βεβαίως αναπτύσσονται, βγαίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Φαίνεται και κάποιοι παίρνουν και μεταγραφές στη διεθνή αγορά. Αλλά το χάλι του ποδοσφαίρου φαίνεται και από την Εθνική Ελλάδα. Το ψάρι βρωμάει πάντα το κεφάλι, βλέπεις και εκεί τι γίνεται. Υπάρχουν 10 παίχτες που έχουν πάει στο εξωτερικό, αυτοί πρέπει να παίζουν και στην Ελλάδα. Πρέπει να παίζουν και στην Εθνική. Έχουν άλλα πρότυπα, άλλες δουλεύουν αλλιώς. Εδώ έχουμε 30 προπονητές στην Αθήνα και δουλεύουν αυτοί οι 30. Μεταγραφή, ποιος έκανε προπονητή, ποιον έκανε μεταγραφή προπονητή. Και παραγόντων, αγόρασε ένα στη μία ομάδα. Δεν ακούς πλέον ποδοσφαιριστής, τα δεν πήγε εκεί. Αυτή είναι η ουσία των μεταγραφών. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος πήρε τη Λάρισα ή ποιος πήρε τον καθένα. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος ποδοσφαιριστής πήγε κάπου. Και από τις μικρές κατηγορίες να πάνε λίγο παραπάνω. Μπορεί, άμα μπορεί, θα μου πεις έχεις μείνει ρομαντικός, δεν βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω τι γίνεται δίπλα μου και δεν λέω. Και όπως πίστεψε μην υπάρχουν πολλοί ρομαντικοί στον χώρο. Δεν ξέρω αν τους έχει διώξει ο χώρος. Και δεν ασχολούνται πλέον γιατί είδαν ότι δεν έχουν ούτε βήμα να μιλήσουν. Ναι. Ούτε να πούνε μια κουβέντα. Να φτιάξουμε λίγο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κουράσω όλο άλλο. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια ευχή για τη νέα σεζόν. Και το αντρικό και το γυναικείο να ανέβουν κατηγορία. Αυτό
Λοιπόν, Κώστας Τσίνιας. Και να μην κλείσουμε. Και να μην κλείσουμε. Αυτό, πού το πας. Πανδημία, το βασικό. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος του Αγίου Θωμά, ο Κώστας ο Τσίνιας. Από το γήπεδο Γουδί, καλό σας μεσημέρι.